quay 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 quay. Sao mới gặp lần đầu mà đâu mình quay quay. Anh ơi anh à, anh mắc bùa gì mà lại làm em yêu vậy? Baby baby, em nói từ đầu baby can you say? Mai đi coi ngày, sau cái ngày nào thì nhà mình đóng con vậy? Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế trong em có hâm không? Đi đi điên lắm, đừng ngay vô nhà thương, đừng ngay vô nhà thương, đừng ngay vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình tăng tình mình tình tăng 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 tình. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου, φίλες και φίλοι μου, στο κανάλι μου στο YouTube, στο Roberto Trip, το οποίο θα μας βρει στον κόλπο του Ha Long, ο οποίος βρίσκεται 150 χιλιόμετρα απόσταση από την πρωτεύουσα του Βιετνάμ, το Hanoi. Έχουμε έρθει εδώ πέρα και έχουμε κάνει μία ημερήσια εκδρομή με εκδρομικό λεωφορείο, το οποίο μας έκανε περίπου 2,5 ώρες για να μας φέρει στο Tuan Chao, το οποίο είναι ένα μικρό νησάκι εδώ στην αρχή του κόλπου του Ha Long. Και εδώ είναι το σημείο στο οποίο είναι το λιμάνι, φίλες και φίλοι μου. Και από εδώ πέρα φεύγουν οι βάρκες για μίνι κρουαζιέρες στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν πολλών ειδών βάρκες οι οποίες κάνουν βόλτες στην περιοχή. Οι πιο κλασικές και οι πιο παραδοσιακές είναι η junk, είναι αυτά εδώ τα τύπου καΐκια τα οποία περνάμε μέσα. Είναι αυτά εδώ τα τύπου καΐκια στα οποία ανοίγουν κάτι πολύ περίεργα και ιδιαίτερα πανιά, φίλες και φίλοι μου. Και αφού έχουμε περάσει στη βάρκα μας, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να εξερευνήσουμε τη Ha Long Bay, φίλες και φίλοι μου. Αλλά προτού γίνει αυτό, θα κάτσουμε στην τραπεζαρία μας, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και θα πάρουμε το γεύμα μας πριν κάνουμε όλο το tour. Και τώρα έρχονται να σερβίρουν από τραπέζι σε τραπέζι, διότι τα τραπέζια εδώ είναι περίπου 8 και μας πάνε από τραπέζι σε τραπέζι. Ήρθαν και οι σαλάτες μας. Λαχανάκι φρέσκο και μία σούπα εδώ έχουμε. Και εδώ μας φέραν ένα κότο πουλάκι, πάρα μα πάρα πολύ ωραίο, με λαχανικά, πολύ ωραία κομμένα. Καλή μας όρεξη. Και αφού βγήκαμε από το λιμάνι, φίλες και φίλοι μου, αντικρίζουμε αυτούς τους πανέμορφους σχηματισμούς, τους οποίους βλέπετε πίσω μου από βράχους. Είναι πράγματι ένα θαύμα της φύσης. Στον κόλπο Ha Long υπάρχουν τρεις βασικές επιλογές για να κάνεις σαν ταξιδιώτης. Πρώτον, μία μικρή κρουαζιέρα 3 ωρών, όπου έρχεσαι σε κάποια βασικά μέρη τα οποία είναι πολύ κοντά στο λιμάνι και σε πηγαίνουν και σε μία πάρα πολύ μικρή σπηλιά. Δεύτερη επιλογή είναι να κάνεις την πιο μακρινή μίνι κρουαζιέρα
πάλι ημερήσια, στην οποία πηγαίνεις 5 με 6 ώρες και σε νησί και σε σπηλιά. Τη μεγαλύτερη σπηλιά εδώ πέρα, αλλά κατεβαίνεις να κάνεις και μία βόλτα με βάρκα. Τρίτη επιλογή είναι να κάνεις μία κρουαζιέρα με διανυκτέρευση. Μία τέτοια ημερήσια εκδρομή για ολόκληρη τη μέρα με βάρκα κοστίζει 20 περίπου ευρώ. Στον κόλπο Χαλόν υπάρχουν περίπου 2.000 νησάκια από ασβεστόλιθο, τα περισσότερα των οποίων είναι κατά πράσινα, και αυτοί οι βράχοι έχουν κάθε σχήμα και μέγεθος, και κάποιοι από αυτούς έχουν πολύ χαρακτηριστικό σχήμα. Ο τουρισμός στον κόλπο του Χαλόνγκ ξεκίνησε να διαδίδεται κυρίως από την δεκαετία του 1990, όταν το Βιετνάμ άνοιξε τις πόρτες του στον εξωτερικό τουρισμό. Από τη δεκαετία του 90 έως και σήμερα, ο κόλπος του Χαλόνγκ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στο Βιετνάμ, με εκατομμύρια ταξιδιώτες να επισκέπτονται την περιοχή κάθε χρόνο. Εδώ στην ευθεία μπροστά μου, όπως θα δείτε, έχει ψαράδες που πουλάνε ψάρια. Μπορείς να σταματήσεις να αγοράσεις φρέσκο ψάρι. Γενικά οι δύο βασικές πηγές εσόδων για τους ντόπιους είναι η αλληλεία και ο τουρισμός, φίλες και φίλοι μου. Όλοι αυτοί οι τεράστιοι επικοί βράχοι υπολογίζεται ότι φτιάχτηκαν 3 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Όλη η περιοχή του κόλπου Χαλόνγκ καταλαμβάνει μία έκταση περίπου 1.500 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Το συνολικό δε μήκος όλων αυτών των νησιών είναι 120 χιλιόμετρα, αλλά γενικά εδώ πέρα τα νερά δεν είναι πάρα πολύ βαθιά. Το βαθύτερο σημείο υπολογίζεται περίπου 10 μέτρα, φίλες και φίλοι μου. Σε αυτήν εδώ την περιοχή υπάρχουν 4 πλωτά χωριά που μένουν περίπου 1.600 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι η περισσότερη βράχη και η μεγαλύτερη έκταση όλης αυτής της περιοχής είναι ακατοίκητη. Και τώρα, φίλες και φίλοι μου, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μία από αυτές τις μικρές βάρκες, τις οποίες βλέπετε εδώ πέρα πίσω μου. Πάρα μα πάρα πολύ προσοχή. Οκ, οκ, μαντάμ.
Οπα. Και μόλις περάσαμε εδώ πέρα στη βαρκούλα μας, την οποία θα μας κάνει μια βολτούλα σε μια μικρή σπηλιά. Μας ξεκινάει να μας κάνει με το κουπί εδώ πίσω ο κύριος με το γυαλί, βαρκάδα, για να μας πάει να εξερευνήσουμε την σπηλιά την οποία βρίσκεται από την άλλη πλευρά. Είναι εδώ λίγα μέτρα βασικά από το πλωτό χωριό το οποίο σταματήσαμε για να κάνουμε stop. Κάποιοι μπορούν να το εκμεταλλευτούν να κάνουν και κανόε καγιάκ ή οτιδήποτε τους τραβάει. Εν τω μεταξύ το μέρος είναι σαν ένας τεράστιος υδάτινος λαβύρινθος. Πραγματικά αν είσαι εδώ πέρα με μία βάρκα μόνος χάνεσαι, γιατί μπορεί κάποια από αυτά τα βράχια να ξεχωρίζουν, αλλά για κάποιον που έρχεται πρώτη φορά λίγο πολύ θα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Εδώ παιδιά πίσω στη βάρκα μας να δείτε τον Michael Jackson να κάνει κουπί. Hello Michael. Είναι έτοιμος να μας πνίξει. Χιχι, τσιν τσιν. Τσαο τσαο. Εδώ με όλο το tour, φίλες και φίλοι μου, πραγματικά περνάμε υπέροχα. Με το Mr. Espagna. Και αφού φίλες και φίλοι μου μας άφησαν περίπου ένα δεκάλεπτο εδώ πέρα σε αυτό το όμορφο κολπάκι το οποίο περάσαμε πριν μέσα από την σπηλιά, τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε από την άλλη πλευρά της σπηλιάς στην οποία εισήλθαμε, δηλαδή προς το πλωτό χωριό. Δείτε πραγματικά η φυσική ομορφιά, είναι μια μαγεία, ένα θαύμα της φύσης. Εξαιρετική κατάσταση, εξαιρετική φάση. Ο κόσμος εδώ πέρα με τα κανό, με τις βαρκούλες απολαμβάνουν όλο αυτό το όμορφο φυσικό τοπίο. Μία κατάσταση την οποία βιώνουμε, ένα όνειρο το οποίο πραγματοποιήθηκε, φίλες και φίλοι μου. Τώρα μόλις έχουμε περάσει μέσα στη σπηλιά, ο φωτισμός μέσα στη σπηλιά γενικώς είναι λίγο ευαίσθητος. Έχει πολλά σημεία τα οποία βγαίνει το φως, σε άλλα κρύβεται, οπότε δεν έχουμε μία σταθερή ισορροπία στο φωτισμό. Και από πάνω στάζουν και νεράκια. Πολύ ωραία φάση, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Η εκδρομή μας εδώ πέρα στη Ha Long, εξαιρετικότατη. Όπως βλέπετε έχουμε έρθει εδώ πέρα για να παρκάρουμε στο όμορφο πλωτό χωριό το οποίο σας είπαμε και πριν. Τέλειωσε η βόλτα μας και συνεχίζουμε την εκδρομή μας με άλλες όμορφες
εδώ πέρα δραστηριότητες στην περιοχή του Χαλόγκ. Hola, ¿qué tal? Και αυτό εδώ, φίλες και φίλοι, είναι το σκάφος μας το οποίο θα ανέβουμε για να επιβιβαστούμε και να συνεχίσουμε την εκδρομή μας εδώ στη Χαλόγκ. Air condition. Αυτά είναι, φίλες και φίλοι. Ένα πάρα πολύ όμορφο σαλονάκι. Φάγαμε κιόλας το γεύμα μας πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τις δραστηριότητες μας εδώ πέρα στον κόλπο. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Περνάμε υπέροχα, μια φανταστική εμπειρία στη συγκεκριμένη δραστηριότητα την οποία που βιώνουμε. Το μόνο το οποίο δεν μου αρέσει είναι ότι το κάνουν πάρα πολύ τουριστικά, δηλαδή κοιτάνε τον τουρίστα σαν ένα τίποτα. Ας πούμε, κοιτάξαν εδώ πέρα στην εκδρομή τα γραφεία τα οποία μας οργανώνουν την εκδρομή, να πάρουν τα χρήματα και από εκεί και πέρα δεν τους ενδιαφέρει αν θα πέρασε καλά ο τουρίστας. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό, το οποίο θα έπρεπε να το προσέχουν εδώ πέρα λίγο περισσότερο, γιατί αν ένας τουρίστας φύγει ικανοποιημένος, θα τους φέρει ακόμα περισσότερο κόσμο. Έχουμε περάσει στον πάνω όροφο του σκάφους μας και κάνουμε εδώ μια υπέροχη ηλιοθεραπεία την οποία απολαμβάνουμε. Φανταστική κατάσταση. Το απολαμβάνουμε με όλη την λέξη της σημασίας. Το καλό είναι ότι σε αυτά εδώ πέρα τα junk σκάφη έχει το δεύτερο όροφο στον οποίο μπορείτε να βγείτε έξω, να απολαύσετε τη θέση, να απολαύσετε όλο αυτό το παραδεισένιο μέρος, να κάνετε την ηλιοθεραπεία σας. Αν θέλετε μπορείτε να περάσετε κάτω που είναι η τραπεζαρία, αν κουραστείτε και σας χτυπήσει πάρα πολύ ο ήλιος. Οπότε έχετε πολλές επιλογές. Να δούμε τη μεγαλύτερη σπηλιά του Halong Bay. Είναι η σπηλιά Hang Shoot Shot. Και τώρα, φίλες και φίλοι, ανεβαίνουμε τα πολλά σκαλοπάτια για να φτάσουμε στη σπηλιά. Είναι λίγο κουραστικό για όσους αντέχουν καλώς. Έχει και αυτή την δαιμονιώδη ζέστη και υγρασία. Για όσους δεν αντέχουν, δυστυχώς λίγο ζόρικα τα πράγματα, διότι υπάρχουν και πολλοί τουρίστες. Η σπηλιά που βλέπετε λέγεται Sung Shot. Hang σημαίνει σπηλιά, δηλαδή Hang Sung Shot. Ανεβήκαμε καμιά πενηταριά σκαλιά και φτάσαμε στην είσοδο της σπηλιάς, φίλοι μου. Πριν όμως μπούμε μέσα στη σπηλιά, θα απολαύσουμε την θέα η οποία υπάρχει πίσω μας ακριβώς όπως βλέπετε. Για ελάτε λίγο μαζί μου, δείτε πόσο όμορφη και φανταστική είναι η θέα. Αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι μου, έχουμε όλο το Halong Bay, όπως βλέπετε,
πιάτο από αυτήν τη σπηλιά μπορείτε να έχετε μια φαντασμαγορική θέα. Έχουμε περάσει μέσα στη σπηλιά, η οποία είναι ένα από τα πιο δημοφιλή άξιο θέατα εδώ πέρα στον κόλπο Ha Long. Οι περισσότερες μέρες και εκδρομές κάνουν στάση εδώ. Η συγκεκριμένη σπηλιά είναι τόσο μεγάλη που νιώθεις ότι ο βράχος είναι κενός εσωτερικά. Εντάξει, όταν μπαίνεις μέσα σε έναν από αυτούς τους τεράστιους βράχους, αντιλαμβάνεστε ότι είναι 3 εκατομμυρίων χρόνων. Εδώ λοιπόν με τόσους σταλακτίτες και σταλαγμίτες, ο χρόνος έχει αφήσει τα σημάδια του. Έχουμε μπει σε ένα πάρα πολύ στενό πέρασμα, το οποίο δεν έχει φως και έχει πάρα μα πάρα πολύ δροσιά. Παιδιά, νιώθω πραγματικά λες και μπήκα σε air condition. Δεν υπάρχει, το μέρος είναι έξω πραγματικό. Είναι από άλλο πλανήτη, είναι πραγματικά πανέμορφο. Και αυτό που το κάνει πιο μαγικό είναι ότι βρισκόμαστε σε αυτόν τον τεράστιο βράχο μέσα που σας είπα, παιδιά. Δεν ξέρω τι να πιστέψω. Δείτε εδώ ρε παιδιά σπηλιά. Δείτε, δεν υπάρχει παιδιά. Εδώ πραγματικά η κατάσταση εδώ πέρα είναι έξω πραγματική. Σαν μια τεράστια πλατεία εδώ πέρα βλέπετε πίσω μου ακριβώς και παντού σταλακτίτες και σταλαγμίτες να υπάρχουν σε όλο τον χώρο. Θα σας δείξω άλλο ένα σημείο εδώ πέρα πίσω μου στο οποίο μπαίνει φωτισμός. Πολύ όμορφο παιδιά, σούπερ! Το σημείο το οποίο βρίσκομαι είναι η μεγαλύτερη σάλα του σπηλαίου, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο σπήλαιο στον κόλπο του Ha Long. Εν τω μεταξύ, αυτό το σπήλαιο, επειδή έχει πολλά ανοίγματα και είναι και πολύ ευρύχωρο, έχει και καλή θερμοκρασία, δηλαδή δεν κάνει ούτε πολύ κρύο, ούτε πολύ ζέστη, έχουμε κάτι ήπιο το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης δεν έχει και υγρασία, φίλοι μου. Μένω πάρα μα πάρα πολύ εντυπωσιασμένος με το συγκεκριμένο σπήλαιο, το οποίο μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον και είναι ένα σπήλαιο με το χέρι στην καρδιά από όλα όσα έχω δει στη ζωή μου. Ίσως είναι και το πιο όμορφο, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όλη η δόμησή του είναι έτσι ώστε να σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε κάτι τόσο μα τόσο μεγαλειώδη. Πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι μου, ότι σας αφήνουν εδώ μέσα να περάσετε κάμερες, να τραβήξετε βίντεο, να βγάλετε φωτογραφίες και κανείς μα κανείς δεν θα σας κάνει παρατήρηση, όπως σε κάποιες άλλες χώρες τις οποίες πήγαμε, ας πούμε στον Λίβανο, λίγο έξω από την Πυρητό, στα σπήλαια της Τζέιτα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε πλάνα ούτε να βγάλουμε φωτογραφίες, διότι το απαγόρευαν. Τέλος πάντων, εδώ είστε εντελώς free, φίλες και φίλοι μου, οπότε πολύ ελεύθερα παίρνετε τη μηχανή σας, το τηλέφωνό σας, τραβάτε πλάνα, κάνετε ό,τι θέλετε. Πραγματικά είστε όλο ελεύθεροι να περάσετε μια πολύ ωραία κατάσταση εδώ πέρα στο σπήλαιο.
Και σιγά σιγά, φίλες και φίλοι μου, έχουμε φτάσει προς την έξοδο. Μας έχουν μείνει λίγα σκαλάκια. Θα δείτε πίσω μου, εδώ ακριβώς είναι το σημείο το οποίο είναι η έξοδος. Μόλις βγήκαμε έξω και εδώ πέρα έχει και μαγαζάκια, αν θέλετε να ψωνίσετε σουβενίρς. Και εδώ ακριβώς έχει ένα καλύτερο μπαλκόνι, το οποίο έχει πολύ πιο όμορφη θέα. Για πάμε να απολαύσουμε αυτή τη μαγευτική θέα, φίλες και φίλοι μου. Αναχωρούμε από το νησί της Σπηλιάς, μπήκαμε στο σκάφος μας πάλι και συνεχίζουμε την υπέροχη εκδρομή μας. Να, ένας βράχος που ξεχωρίζει. Αυτό είναι το νησί number one thumbs up που κάνεις έτσι τον αντίχειρα. Όπως λέμε, all good. Επόμενη στάση, το νησί Tip Top Island, που από την μία πλευρά, όπως βλέπετε, τα βράχια είναι κάθετα και από την άλλη πλευρά είναι πιο ομαλά και υπάρχει και ένας ναός στην κορυφή. Υπάρχει και αμμουδιά σε αυτό εδώ το νησί, μπορείς να κάνεις μπάνιο. Ορίστε και η παραλία, φίλες και φίλοι, όπου εδώ πέρα ο κόσμος έχει αράξει και κάνει μπάνιο. Το νησί αυτό που λέγεται Tip Top βρίσκεται στο κέντρο του κόλπου Ha Long και απέχει 12 χιλιόμετρα από το λιμάνι το οποίο έχουμε ξεκινήσει το πρωί, και το αρχικό όνομα του νησιού είναι Kat Tanang και αφορά την πανέμορφη αμμουδιά την οποία έχει. Τώρα θα κάνουμε μία άνοδο προς τα επάνω για να πάμε σχεδόν στο ψηλότερο σημείο και θα ακολουθήσουμε το μονοπατάκι το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα πάρα πολύ όμορφο δάσος, φυσικό τοπίο. Το 1962 ο πρόεδρος Ho Chi Minh του Βορείου Βιετνάμ επισκέφθηκε αυτό εδώ το νησί, το Tip Top Island, και σαν αναμνηστικό εκείνης της επίσκεψης πήρε το όνομα του Ρώσου κοσμοναύτη Tip Top. Αλλά η όλη ονομασία του Ρώσου κοσμοναύτη είχε άλλη σημασία και ήθελε να συμβολήσει τη φιλία μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Βορείου Βιετνάμ. Πραγματικά, φίλες και φίλοι μου, συναντάμε μία πάρα μα πάρα πολύ όμορφη εικόνα από αυτό εδώ το μπαλκόνι το οποίο σας έχω φέρει εδώ πέρα στο νησί. Δείτε παιδιά τι γίνεται από τουρίστες. Και από το ψηλότερο σημείο ετοιμαζόμαστε να πάρουμε την Κατιούσα και να κατέβουμε αυτά τα περίπου 250 σκαλιά.
Καλή μας υπομονή, φίλοι μου, λοιπόν. Μας άφησαν γενικώ 45 λεπτά. Οι επιλογές που έχετε να κάνετε είναι δύο, φίλες και φίλοι μου. Είτε να ανέβετε στο σημείο το οποίο ανεβήκαμε εμείς και απολαύσαμε τη θέα, είτε θα πάτε εδώ δίπλα στην παραλία και να κάνετε το μπανάκι σας. Για ελάτε μαζί μου εδώ να δείτε, φίλες και φίλοι μου, τι γίνεται. Ένα πανδαιμόνιο από τουρίστες οι οποίοι κάνουν μπάνιο και απολαμβάνουν τη θάλασσα εδώ πέρα στον κόλπο του Ha Long. Εντάξει, τα νερά εγώ δεν τα βλέπω και πάρα πολύ καθαρά, από ό,τι διαφημίζουν ότι είναι μία από τις ωραίες παραλίες. Μου θυμίζει κάτι από Περαία Θεσσαλονίκης. Και αυτό εδώ μπροστά σας είναι το άγαλμα το οποίο τοποθετήθηκε το 2015, το οποίο είναι το άγαλμα του Ρώσου κοσμοναύτη. Και ναι, φίλες και φίλοι μου, αναχωρούμε και από το Tip Top Island. Και αυτό ήταν το τελευταίο μας stop, φίλες και φίλοι μου. Μπαίνουμε τώρα στο πλοίο για να κάνουμε τη διαδρομή 12 χιλιόμετρων και να επιστρέψουμε πίσω. Και εδώ για τελείωμα μας έφεραν τα dragon fruit, τους ανανάδες και αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο γκουάπα. Μία καταπληκτική εκδρομή. Περάσαμε σήμερα μία πάρα πολύ ωραία μέρα. Μας έκανε πολύ καλό καιρό. Και τελειώνουμε εδώ πέρα με ένα ποτηράκι κονιάκ, με ωραία φρουτάκια τα οποία μας φέρανε για το τελείωμα, με μπισκοτάκια. Και έτσι κάναμε ένα υπέροχο trip, το οποίο θα μας μείνει στο μυαλό μας και θα το ξεχάσουμε ποτέ. Πραγματικά οι εικόνες τις οποίες είδαμε εδώ πέρα από φυσικής ομορφιάς ήταν εικόνες οι οποίες μας στιγμάτισαν. Απομένει περίπου ένα 45 λεπτό περίπου για να φτάσουμε στο λιμάνι από εκεί όπου ήρθαμε και να πάρουμε την επιστροφή για το Ανόη, η οποία είναι περίπου 2,5 ώρες από εδώ και 150 χιλιόμετρα. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι μου, 5 λεπτά πριν φτάσουμε στο λιμάνι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου σε ακόμα ένα επεισόδιο μου στο κανάλι μου στο YouTube, στο Roberto Trip. Να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο. Cause now I love you.
trao đến mỗi cành đầu một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết. Em như bông hoa mặt trời có nụ cười đốt cháy lòng người, có lẽ em là thanh xuân của tôi. Thì ngày mai tôi phải đi, hẹn gặp em trong một khi khác, kỷ niệm đôi ta đang đi nhớ trong tim.